Χαίρετε. Γεια σας παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που στην ουσία είναι μέρος δεύτερο από το προηγούμενο από τα overnight parts που παραγγείλαμε και μας ήρθαν από Japan και σε αυτό το βίντεο θα έχουμε την τοποθέτησή τους. Όπως είπαμε, τρία πραγματάκια θα μπουν. Τα δύο αναλώσιμα φίλτρο αέρος στο μαμάρθρο κούτι. Δεύτερον είναι τα μπουζί. Θα βγάλουμε τα δικά του, θα βάλουμε τα καινούργια Denso Eridium που ήρθανε και τρίτον, το πιο έτσι ζωρικό λίγο κομμάτι, το οποίο θέλει λίγο μελέτη για το πώς θα φτιάξουμε μια βάση και να εγκαταστήσουμε τη μονάδα του HKSDLI μέσα στο μηχανοστάσιο και να βάλουμε την πλεξούδα όσο πιο σωστά, όσο πιο όμορφα, όσο πιο εργοσιακά γίνεται για να μην αλλάξει καθόλου μορφή το εργοστάσιο και να έχει πάντα αυτή την, όπως μου αρέσει εμένα, το factory έτσι look, το οποίο είναι πιστεύω αρκετά έτσι εντυπωσιακό, ένα αμάξι να βελτιώνεται και να αλλάζουν κάποια πραγματάκια, αλλά να μην αλλοιώνεται η εργοστασιακή μορφή του, ειδικά όταν πρόκειται για ένα αμάξι που θα παραμείνει έτσι και δεν πρόκειται να ξαναβάλω τίποτα. Αυτό το λέω, δεν έχω και τι άλλο να κάνω, η αλήθεια είναι εκεί αυτό το τερματίζει, να το πω έτσι, το κομμάτι του μηχανοστασίου. Από εκεί πέρα, ό,τι και να αλλάξεις, πρέπει να επένδυσεις και να αλλάξεις ριζικά πράγματα τα οποία θα μπλέξουν πολύ την κατάσταση και δεν υπάρχει ούτε νόημα, ούτε λόγος, ειδικά αν τα μάξι ανέβει κι άλλο σε υποδύναμη, 15, 10, 15, ίσως και 20, θα είναι θαύμα να ανέβει πάνω από 15 ύπους τροχό. Εγώ πιστεύω ένα 10 ύπους τροχό θα αποκτήσουμε, αλλά δεν είναι τόσο το οι 10 ύποι να ξεπεράσουμε τα 401 άλογα που έβγαλε ο Άγγλος, μας έδειξε την αομέτρηση και προς το παρόν από ό,τι φάνηκε αυτός έχει έτσι, κρατάει το ρεκόρ υποδύναμης, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία του μοτέρ, η smooth γραμμή, χωρίς κόψιμα στο παραμικρό και χωρίς φόβο να το πατάμε τα μάξι σε όλες τις στροφές του, σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και ας μην έχω κανένα ρεκόρ, ας μην έχω ξεπεράσει οποιονδήποτε σε υποδυνάμει. Εξάλλου, παιδιά, μην το παρεμπινεύετε σαν παγκόσμιο ρεκόρ. Στα forum στην Αμερική γράφουν ένα 60-70% των ιδιοκτητών και πιο πολλοί είναι φυσικά από την Αμερικάνη. Οι άλλοι, ας πούμε, που βρίσκονται εκτός Αμερικής δεν είναι όλοι εκεί μέσα. Άλλοι είναι στα αυστραλέζικα forum, άλλοι είναι ίσως σε κάποια ιαπωνέζικα. Οπότε μην το δένετε κόμπο. Δεν πρόκειται για ούτε Ολυμπιακή πρώτη θέση, ούτε τίποτα άλλο. Απλά, έτσι για χαβάλε, ανοίξαμε ένα thread στο Αμερικάνικο Φόρουμ, που δεν είναι λίγα άτομα, είναι πάνω από 20.000 κόσμος εκεί πέρα. Κάποιοι φυσικά έχουν πολύ στα αυτοκίνητά τους, κάποιοι έχουν παραμείνει, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα στα Φόρουμ. Τέλος πάντων, έχουμε ένα καλό δείγμα ότι εκεί πέρα υπάρχει αρκετός κόσμος, σίγουρα πάνω από το μισό πληθυσμό ιδιοκτήτες Supra MK4, είτε USA spec, είτε Euro spec, είτε UK spec. Όπως παραλαμβάνω, αυτός με την αομέτρηση των 401 ύπων είναι Άγγλος από Αγγλία, ο Mike, που γράφει με το όνομα Mike του Jay-Z και μου έστειλε την αομέτρηση ότι εμείς βγάλαμε τόσο. Anyway, τα είπαμε και αναλυτικότερα στο προηγούμενο βίντεο για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η αναβάθμιση. Φτάσαμε στη στιγμή να τα τοποθετήσουμε. Οπότε, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε κατευθείαν στην τοποθέτηση.
Παιδιά, βγάλαμε το καπάκι, όπως βλέπετε. Βγάλαμε τις βιδούλες. Το καπάκι βγάλαμε και τα μαρκούτσια αυτά τα δύο του PCV που είναι πάνω ψηλά εδώ πέρα. Δυστυχώς αυτά άμα είναι κοκαλωμένα δεν βγαίνουμε τίποτα. Πραγματικά είναι γίνονται πέτρα. Ευτυχώς είναι καινούργια και σχετικά βγήκαν εύκολα. Και τώρα βγάζουμε βίδες, βγάζουμε φύσες από πολλαπλασιαστές. Βγάζουμε και τις βίδες που κρατάνε σταθερά τους πολλαπλασιαστές κάτω. Και μετά θα έχουμε πρόσβαση να βγάλουμε τα μπουζί. Οπότε συνεχίζουμε. Παιδιά είναι το νούμερο 3. Νούμερο 3 μπουζί, πολύ καλή καύση και το νούμερο 3. Άψογη. Εδώ έχουμε το νούμερο 4. Πολύ καλή καύση και το νούμερο 4. Όλα ομοιόμορφα. Σωστή καύση. Εδώ παιδιά νούμερο 5. Κίνητος νούμερο 5 και αυτός πολύ καθαρός, ομοιόμορφη καύση, μια χαρά. Και ο νούμερο 6. Μια χαρά και ο νούμερο 6. Πολύ καλή καύση. Κάνουμε ένα μικρό break και βάζουμε τα καινούργια. Λοιπόν, Iridium Power. Βάζουμε αυτά τα μπουζί μέσα, έτοιμοι να παίξουμε μπάλα με Denso Iridium. Φύγαμε. Guys, πω, υδρώτας πολύ, στάζω. Τα βάλαμε, κάναμε αρχικό σφίξιμο, κλειδί καστάνια 10, μια μακριά καστάνια 16. Θα κάνουμε το τελικό σφίξιμο, την τελική ροπή. Δεν θέλει πολύ σφίξιμο, παιδιά, μην το παρακάνετε. Θέλει ένα καλό γύρο σφίξιμο, αλλά όχι 10-11 κιλά που βάζουν οι μερικοί. Ήρεμα πράγματα. Δεν θυμάμαι το βιβλίο πόσο είναι, αλλά εγώ από το χέρι νιώθω πόσο θα το σφίξω. Οπότε θέλει λίγο προσοχή εκεί πέρα. Πάμε να κάνουμε ένα τελικό σφίξιμο.
Μάγκες τέλος με το... με τη μηχανή, με τα μπουζί. Τα βάλαμε. Ουφ, όπως στάζω παιδιά. Πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε το... να βάλουμε το DLI, να φτιάξουμε τη βάση. Φύγαμε. Λοιπόν, μάγκες, πάμε να φτιάξουμε τη βάση πρώτα. Βρήκαμε αυτό το γάμα, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ. Έχει ήδη δύο τρύπες κάθε πλευρά. Και απλά μένει, δεν μένει παρά να τις μεγαλώσω λίγο με το τρυπάνι. Είναι μια ωραία βάση, το, η οποία θα μας κάνει. Ελπίζω να μας βγει ωραία και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τρυπάνι. 6 χιλιοστά δίδα θα βάλουμε, οπότε θέλουμε γύρω στα 8 χιλιοστά, ίσως και 9, να δώσουμε παραπάνω αέρα να έχουμε, ώστε να έχουμε άνεση χώρου. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, αφού ξετρυπήσαμε το λαμάκι, τώρα θα πάρουμε λίγο σπρέι, θα ρίξουμε λίγο χρώμα. Χρησιμοποιώ πάντα μαύρο ή μάτι σατινέ, το σατινέ είναι νομίζω το πιο ιδανικό. Θα ρίξουμε λίγο χρώμα. Αφού ρίξαμε το χρώμα, εγώ μου αρέσει γενικώς να ρίχνω και μια-δυο στρώσεις βερνίκη. Αυτό είναι semi gloss πάλι, όχι πολύ γυαλιστερό αλλά ούτε matte, γιατί προστατεύει το χρώμα και να ξεφλουδίζει στο, με την παράδοση του χρόνου, αλλά γενικότερα γιατί του δίνει έτσι μια πιο ωραία, έτσι, ένα πιο καλό τελείωμα και η υφή, ξέρετε, σαν να είναι πιο εργοστασιακό αυτό, αυτή η βασούλα, αυτό το μπράγκι που κάνουμε. Και ναι, πάμε να το ρίξουμε, να το τελειώσουμε και να το αφήσουμε να στεγνώσει. Το καλό τώρα είναι ότι έχει ψηλές θερμοκρασίες και ό,τι και να ρίξουμε, να βάψουμε μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχει στεγνώσει, οπότε πάμε να κάνουμε δουλίτσα. Νομίζω βγήκε ωραίο. Τι λέτε εσείς? Μια χαρά. Λοιπόν, έτοιμο το βίσμα, το γωνία, παιδιά. Μια χαρά βγήκε. Τέλεια. Οπότε είναι έτοιμο πόλεμη να μας κάνει δουλίτσα. Λοιπόν, οπότε πάμε σε αυτό εδώ, αυτή είναι η πλεξούδα, η καλωδίωση που θα φτιάξουμε. Περίμενε αυτό το βίσμα στο Toyota,
θα μπει εδώ. Ένα-ένα τα ποδαράκια θα μπουν μέσα. Και θα είναι έτοιμη και πλέξουτα για τοποθέτηση. Αλλά χωρίς αυτό δεν κάναμε δουλειά, γιατί ήταν σπασμένο αυτό, ήταν διαλυμένο. Οπότε έβγαλα τα πινάκια, τους ακροδέκτες και τώρα θα βάλουμε στο Ιώτα καινούργιο. Θα κόψουμε και λίγο θέλω στο τελόμενο για να βάλουμε στην πλεξούδα για να γίνει όσο πιο δοσιακά γίνεται, να μην κρέμονται τα καλώδια. Οπότε κόβουμε. Ωραία. Το κομματάκι το πήραμε και ξεκινάμε να τα βάζουμε σιγά σιγά. Έτοιμη πλεξουδίτσα, έτοιμο το βύσμα. Εδώ θα μπει, πείτε ότι εδώ ήταν το igniter, το δοσιακό, το αυτοκίνητο του μοτέρ. Και μπαίνει η πλεξούδα η μαμά. Πώς αυτό το βύσμα της μαμάς πλεξούδας. Τσαπ, το βγάζουμε. Θα βάλουμε το μαμά βύσμα εδώ που μπαίνει μέσα. Δηλαδή αυτό εδώ μπαίνει μέσα, τσακ. Και στη συνέχεια αυτό εδώ θα μπει στο μαμά igniter. Και παρεβάλλονται αυτά τα τέσσερα καλώδια, τα οποία πάνε στο DLI. 5 στην ουσία είναι, γιατί 4 έρχονται από το igniter και ένα είναι η γείωση. Οπότε εδώ έχουμε 5 καλωδιάκια και μπαίνουν όμορφα και ωραία, χωρίς να χρειαστεί να κόψουμε ή να κάνουμε άλλη πατέντα και πραγματικά να καταστρέψουμε καλή καλωδίωση ή καινούργια πλεξούδα. Λοιπόν, καθαρίσαμε και την πλεξούδα, τη λύσαμε. Ήθελα να τη μεγαλώσω λίγο για να τη βάλω σωστά, γιατί ήταν με τα αέρα πιασμένη η μισή. Καθαρίσαμε και τα καλώδια λίγο και το μέρος της πλεξούδας με το βύσμα. Και τώρα έχουμε έτοιμο τη βασούλα, το bracket, για να βάλουμε βιδούλα, παξιμάδι και να τη βιδώσουμε πάνω στη μονάδα το Twin Power της SKS και να μπορούσαμε να το βάλουμε πάνω στα μάξι. Και μετά θα πάμε στην πλεξούδα, τοποθέτηση και πώς θα την περάσουμε. Αλλά πρώτα θα μπει αυτό. Λοιπόν, θα λέμε σε λίγο. Τέλος παιδιά, βάλαμε και τη βάση. Μια χαρά. Έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε πάνω στα μάξι. Να δούμε πως κάθεται. Φυσικά καλό είναι να βάλουμε το Ιώτα βιδούλα για να μοιάζει όσο πιο λωσιακά γίνεται. Εδώ είμαστε. Εδώ. Φλακ. Μπαίνει εδώ
και θα κάτσει τέλεια, μια χαρά. Πάμε. Λοιπόν, στο πίσω μέρος της μονάδας βάλαμε και αυτό το αφρολεξάκι πάχους περίπου ενός πόντου, 8 χιλιοστά κάπου. Το βάλαμε εδώ, κόψαμε λιγάκι και έβαλα εδώ, βλέπετε, και η βίδα, το παξιμάδι να μην μπορεί να κουμπάει το μέταλλο και γενικά για κραδασμούς να μην κουμπάει το σασί. Μόνο η βάση θα κουμπάει μέσω της βίδας που θα βιδωθεί και θα είναι σταθερά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα tip. Αυτό βοηθάει πολύ, να ξέρετε, γενικότερα. Αυτά τα αφροειδή είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, είμαστε στο μηχανοστάσιο, ανοίξαμε καπό. Μια ωραία θέση, να η ανάφλεξη, το igniter είναι εδώ. Μαμά καλωδίωση, το μαμά βίσμα. Μια καλή θέση είναι εδώ, μιας και έχουμε ήδη μια τρυπούλα για 12 ράκι βιδούλα. Θα μπει εδώ στο πλάι. Οπότε εδώ θα το βάλουμε. Έχουμε χώρο, η μονάδα του ABS, το δοχείο του άνθρακα και μια χαρά εδώ πέρα θα τοποθετηθεί. Οπότε πάμε να το βάλουμε. Βάλαμε και όπως βλέπετε ένα αφρολεξάκι λίγο πιο μεγάλο στη βιδούλα από κάτω για να προστατεύεται σε περίπτωση κραδασμών. Τελείωσε, τον καταστήσαμε, βάλαμε και την καλωδίωση, όμορφα και ωραία, βάλαμε το μαμά βίσμα μέσα εδώ, από εδώ περνάει η καλωδίωση της μονάδας, οπότε δεν πάει εδώ, στο μαμά βίσμα, το τοποθετήσαμε στη μονάδα που είναι εδώ και είναι όλα έτοιμα. Σαν ένα εργοστιακό, δεν φαίνεται ότι έχει παρέμβει κάποιος, αν ξέρετε αυτά τα καλώδια που φεύγουν από εδώ, με μακαρόνι το βάλαμε ωραία. Βάλαμε και ταινία, βάλαμε και το θερμοστελόμενο το μεγάλο, το οποίο πρέπει να το ζεστάνω λιγάκι, βλέπετε, για να πατήσει σωστά και για να γίνει μια χαρά, να σφίξει και να είναι factory. Οπότε βάζουμε. Μάλιστα. Έσφιξε, για να δούμε. Λογικά πρέπει να έσφιξε. Λοιπόν. Σούπερ. Μια χαρά. Έσφιξε, ζεστάθηκε. Και είναι κομπλέ, είναι έτοιμο. Ενεργοποιήσαμε και μία το διακόπτη, το ignition switch, για να δούμε αν λειτουργεί το DLI, έχει ένα λεντάκι εδώ όπως βλέπετε. Μια χαρά λειτουργεί. Το λεντάκι ανάβει όπως βλέπετε. Που σημαίνει ότι είναι στο position on, έτοιμο να, με το που πάρει η ανάφλεξη μπροστά, να ξεκινήσει η λειτουργία του. Οπότε παιδες, τελειώσαμε με το τέλος. Τέλος παιδιά και με το όλο κομμάτι. Το DLI μπήκε, τα μπουζί μπήκανε, όλα είναι εντάξει, όλα είναι κομπλέ. Το φίλτρο δεν το έχω βάλει ακόμα και δεν θα το βάλω. Σκέφτομαι, μιας και
Μισό λεπτό, παιδιά, να καθίσω λίγο, γιατί τα έχω παίξει. Σκέφτομαι ότι, εντάξει, δεν έχει νόημα. Ας είναι η τοποθέτηση του φίλτρου κατευθείαν στη δυναμόμετρηση, πάνω στο δυναμόμετρο. Να δούμε τι θα κάνει. Πρώτα, θα κάνουμε ένα πάτημα χωρίς το DLI, το DLI αποσυνδεδεμένο. Δηλαδή, άμα βγάλω τη φύσα, αποσυνδέεται. Τι θέλω να σας πω, να σας δείξω λιγάκι. Αυτά είναι τα ωραία, όταν τα βάζεις τα πράγματα, παιδιά, με μια τάξη. Εδώ, το βίσμα. Αποσυνδέουμε το βίσμα, κλακ. Και τέλος. Το Mama Igniter κάνει τη δουλειά του χωρίς την υποβοήθηση της μονάδας του HSKS. Και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Δηλαδή, έτσι θα βολτάρω κιόλας, για να δω ότι όλα είναι εντάξει με τα μπουζί, όλα δουλεύουν σωστά και μετά θα πλαγκάρω εκείνο. Οπότε στο δυναμόμετρο θα πάω και θα κάνω πρώτο πάτημα με το HKSDLI εκτός, να δούμε με τα μπουζί και μόνο τι κερδίσαμε, να δούμε η γραμμή είναι καλύτερη, θα μας δώσει κάτι παραπάνω, 3,92 είχαμε τροχό, η smooth γραμμή θα μας ανεβάσει κάπως λίγο την υποδύναμη 2-3 ύπους, για να δούμε, θα περίεργος είμαι παιδιά, ούτε εγώ ξέρω, ούτε δεν είμαι μάγος, βήμα-βήμα πάω, step by step σας τα δείχνω, για να έχετε και εσείς μια εικόνα περίπου η βελτίωση πώς κειμένεται. Και μην νομίζετε ότι επειδή στο 2J λειτουργεί έτσι, σαλα μοντέλ λειτουργεί αλλιώς. Σίγουρα ο 2J είναι τρομερός στο να παίρνει υποδύναμη εύκολα. Όντως, δηλαδή με το που απελευθερωθεί λίγο από θέμα εξάτμισης και λίγο εισαγωγής, απελευθερώνει πάρα πολύ, γιατί από το εργοστάσιο είναι πάρα πολύ θυμωμένο μοτέρ. Λοιπόν, πρώτο πάτημα μόνο με τα μπουζί. Να δούμε τι κερδίσαμε. Μετά συνδέουμε και το έτσι και στο DLI. Να δούμε και εκεί τι παραπάνω θα μας δώσει. Και τρίτο πάτημα. Δεν είναι τίποτα. Δύο λεπτά υπόθεση είναι. Όπως είχαμε κάνει και στο προηγούμενο Dyno. Που βάλαμε το, δοκιμάσαμε το KNN το φίλτρο. Που μας έδωσε 4 ύπους τροχό. Θα βγάλουμε το καπάκι. Βγάζουμε το μαμά φίλτρο. Βάζουμε το HKS. Το βάζουμε πάνω. Και βλέπουμε και τι παραπάνω μπορεί να μας δώσει ένα HKS φίλτρο. Θα μας δώσει τα ίδια με ένα KNN ή λιγότερα ή περισσότερα. Θα δούμε. Είδαμε, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τα 10 τροχό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τώρα πόσο, μη με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Εδώ πέσαμε όλοι έξω στην αρχική υποδύναμη του αυτοκινήτου με μια εξάτμιση και ένα intercooler. Οπότε, παιδιά, δεν θέλω να λέω νούμερα τα οποία είναι τρελά, γιατί ή λιγότερα να λέω και να βγαίνουν πολλά και να νομίζουν κάποιοι ότι ξέρω κάτι και δεν το λέω και το βάζω πίντες κάτω. Παιδιά, δεν γνωρίζω. Εγώ θεωρώ πάντως ότι 10 με 12 με 15 μπορεί να τα πάρουμε. Τροχό. Και να σπάσουμε και τα 401 που έχει βγάλει ο φίλος από Αγγλία. Εσείς τι γνώμη έχετε, τι πιστεύετε, έχει βάλει κάποιος από εσάς σε ένα μαμά μοτέρ με μια εξάτμιση ψυχρότερα μπουζί, είδε διαφορά. Τα Max τραβήγε καλύτερα στο Dyno, είδε αριθμούς πιο ψηλούς. Έχει βάλει κάποιος ενισχυτή ανάπτυξη HKS DLI. Ξέρω ότι κάποια ευάκια, κάποια παιδιά με Evo τα βάζανε. Ίσως και κάποιοι με Subaru JDM και RX 7 FD. Έχω ένα-δύο φίλους που είχαν βάλει. Η αλήθεια είναι ότι κάτι καλύτερο θα δούμε. Πείτε τη γνώμη σας, τι πιστεύετε κι εσείς. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα δούμε. Θα αργήσει λίγο αυτό, να πέσει λίγο θερμοκρασία, να πάει στους 20-21 βαθμούς Κελσίου, όπως είχα κάνει και το προηγούμενο Dyno, που ήταν σε αυτές τις συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος, για να έχουμε μια καλή σύγκριση. Μην πάμε τώρα πολύ ζέστη 35 ή πολύ χειμώνα 10 βαθμούς, δεν χρειάζεται. 20-21-22, 2-3 βαθμούς πάνω κάτω, να είναι εκεί πέρα, για να έχουμε μια πιο σαφή και πιο καθαρή εικόνα. Αυτά, παιδιά, γράψτε κάτω σχόλια τι πιστεύετε. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.